πρώτη όψεω νομίζει ότι είναι μια τσαχπίνα, να γιάρα γατούλα. Τα φαινόμενα όμω απατούν γιατί είναι και πειθαρχημένη και μαχητική και εξόχω δυναμική. Βάσο Γουλιαλμάκη, η σαλονικιά <laughs> θεατρίνα μα. Καλώ ήρθε στο Μιλάμε Ελεύθερα. Καλώ σα βρήκα. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ χαίρομαι. Βλέπω τι εκπομπέ σου και τώρα χαίρομαι ακόμη περισσότερο που είμαι εδώ. Για να μεν, λοιπόν, εύθραυστη, φαινομενικά, μεν, αλλά εξαιρετικά μαχητική δε. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Μπορείς ε, πολύ εύκολα να, να μου πεις κάτι και να... με κάνεις να λιώσω και να θρηματιστώ, αλλά και πάρα πολύ εύκολα να μου πεις κάτι και χωρίς να μου το πεις, από μόνη μου να το πάρω απόφαση, και να πάρω τα κομματάκια μου ένα-ένα και να τα ξαναφτιάξω. Δηλαδή, μπορείς και μέσα από τις τάχτες σου mm. να ξαναγεννηθείς Έτσι πολλές πιστεύω. φορές. Έτσι πιστεύω. Από μικρή έδινα μάχες ε, για πέντε για εκατοστά, ας πούμε, να κερδίσω το μετάλλιο και στο τσάκ, στο νήμα που λένε, mm. να το κερδίζω. Αυτό ακριβώς είναι ίδιο του αθλητή mm. και mm. μάλιστα όχι mm. του απλού αθλητή Σουστά. Αν μπορώ να κάνω το διαχωρισμό, αλλά του πρωταθλητή. Σωστά. Ε, να γίνεται κομμάτια και να, να, να αναγεννιέται. Ναι. Μέσα από τις τάχτες, θέλει, μέσα από αυτά τα κομμάτια. Θέλει πολύ δύναμη, πολύ πειθαρχία, έτσι ακριβώς όπως το είπες. Και δεν θέλει να αφήνεις ε, την ευαισθησία σου να σε ξεπερνάει. Ρυθμική γυμναστική. Ναι. Τώρα πώς γίνεται. Θα τα πάρουμε όλα από την αρχή. Μία αθλήτρια της ρυθμικής που πήγαινε για πρωταθλητισμό και απέσπασε πολλά μετάλλια να αφήσει τον αθλητικό στίβο και να πάει στο στίβο τον θεατρικό. Ναι. Έγινε λίγο τυχαία. Λίγο ε, ήταν ε, της μοίρας μου γραφτό που λένε ε, ε, ξεχώρισα για τη θεατρικότητα που είχα πάνω στο ταπί. Ε, οι προπονήτριές μου, ε, πολύ σημαντικές στον ε, στο χώρο αυτό, η Νούλη Γιαννητσοπούλου, η Ελένη Πολυχρονίδου ε, και πολλές άλλες, ε, από μικρή κατάλαβαν ότι αυτό το θεατρικό στυλ που έχω να, να κάνω τις ασκήσεις μου, να εκτελώ τις ασκήσεις μου, ε, ίσως να ήταν καλό να, να δώσω εξετάσεις, να, να γίνω ηθοποιός. Να ενισχυθεί πολλές φορές, δηλαδή, έτσι, ναι, πολλές φορές, αυτή η δεξιότητα που είχες. Ακριβώς. Ε, πολλές φορές, σαν ακούω τώρα, α πούμε την Ελένη Πολυχρονίδου, που μου λέγε «Εσύ πρέπει να γίνεις ηθοποιός». Ναι. Και πήγα, έδωσα εξετάσει στο κρατικό θέατρο Ελλάδος. Ουσιαστικά και δηλαδή σε παρακίνησαν οι προπονήτριέ σου. Δεν με παρακίνησαν, μου είπανε, μου το βάλαν σαν μικρόβιο, mm -hmm. ότι μήπως πρέπει κατά εκεί να, να πας. Ναι. Και πας λοιπόν μια ωραία πρωία. Πάω μια ωραία πρωία. Μπαίνω μέσα χωρίς καμία προετοιμασία, έμαθα ένα μονόλογο, ένα ποίημα, έκανα έναν αυτοσχεδιασμό χορευτικό με τρία διαφορετικά πρόσωπα ε, και ε, μάλιστα στο μονόλογο η Φυγένια Ναυλίδη. Ε, κάθισα κάτω στο πάτο, η φωνή μου δεν ακουγότανε. «Πατέρα, αν έχει τη φωνή του Ορφέα» ε, Δηλαδή ούτε που με ακούγανε ούτε είχαν αισθήσει αυτή. Κάποια στιγμή μέσα από την Επιτροπή ο Δημήτρης ο Ιωάννου, μου λέει «Ξέρεις κάτι, σε κρατάνε οι φύλακε τώρα και πρέπει να τα πεις αυτά δυνατά στον πατέρα σου να σε ακούσει, να τον νικετέψεις». Ε, μου λέει «Μπορείς να το κάνεις αυτό» Λέω «Ναι, μπορώ». Ε, μου λέει κάντο. Ανοίγω κι εγώ το παράθυρο της σχολής, πιάνομαι με εδώ και από εκεί, ότι και καλά με κρατούσανε τι ουρλιαχτά, τι κλάματα, τι φωνή που βγήκε προς τα έξω. Αφού απ' έξω ήταν ε, ε, ο άνθρωπος που κλείνει και ανοίγει τη... Ο επιστάτης. Ο επιστάτης και ένας ακόμη ε, συμμαθητής μου αργότερα. Και μου λένε, συγγνώμη, αυτή η φωνή βγήκε από σένα. Μου λένε, λέω ναι. Μου λέει, πέρασες. Λέω, το ξέρω, μου το είπανε. <laughs> <laughs> Γιατί μέσα βεβαίως, με το που... Έγινε αυτή η διαφορά, μου λένε μπράβο, συγχαρητήρια, φτάνει, έχεις περάσει. Λέω ευχαριστώ. μια κομμένη την ονάσα και έφυγε. Αυτό ήτανε. Και ξεκινάει, και ξεκινάει ο θεατρικός βίος. Ναι. Και ότι αυτό συνεπάγεται. <κυκυκυκ> <κυκυκ> και <κυκ> για την α, θεατρική σου παιδεία και καλλιέργεια, και φυσικά για την επαγγελματική σου καταξίωση μετέπειτα. Ναι, και κατεβαίνω στην Αθήνα. Στην Αθήνα όπου δεν ξέρω κανέναν, βέβαια. Ε, Συγγνώμη, πήρε μια βαλίτσα και λε τώρα αφήνω τα πάτρια εδάφη. Πήρα μια βαλίτσα και, και αφήνω... κατεβαίνω στο κλεινό Νάστη ναι, και εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι βρέξει, α κατεβάσει. Ναι, Ακριβώ. Ναι. Μέσα σε έξι μήνε. η πρώτη μου δουλειά ήταν σε ένα παιδικό θέατρο στο Διπεθέλα Μία. όπου με άκουσαν, με και με πήρανε. Και μετά σιγά σιγά η πρώτη δουλειά για μεγάλους Ήτανε όταν με κάλεσε ο Μίνος Βολανάκης, ο οποίος ε, ήταν τότε... Τεράστιο και θεατρικό ε, κεφάλαιο. Και ήτανε και διευθυντής του κρατικού ε, και με είχε δει και στη σχολή τα τρία χρόνια, mm. με είχε παρακολουθήσει. Ε, με κάλεσε λοιπόν να είμαι σε μία πάρα πολύ ωραία παράσταση στη μικρή μας πόλη, όπου σκηνοθετούσε ο ίδιος με ηθοποιούς ε, πάρα πολύ σπουδαίους ε, μια παράσταση που έχει μείνει στην ε, ιστορία του θεάτρου. Ε, ε, μια παράσταση που μύριζε θέατρο. Ε, τι ωραία που το λες. Ναι, ήταν ε, μια τι, ξεχωριστή παράσταση. Τι σημαίνει λοιπόν <coughs> για έναν ηθοποιό όταν χαρακτηρίζει μία παράσταση με τον τρόπο που τη χαρακτήρισε εσύ τώρα. Ότι μυρίζει θέατρο. Α, αυτή η παράσταση με το που έμπαινε σέβαζε σε, σε μία ατμόσφαιρα. Ε, όσο περνούσε ο χρόνος, όσο περνούσε ε, ο καιρός, καταλάβαινος ότι αυτό που βλέπεις είναι μαγικό. Και όντως ε, ήταν μαγικό και από τα σχόλια που είχαμε και το ότι πήγε δύο χρονιές, θα πήγαινε και τρίτη, αλλά για διάφορους λόγους ε, δεν πήγε, ήταν από τις όμορφες στιγμές μου που έχω να θυμάμαι. Και μετά κατόπιν. Και ήταν και το εισιτήριό σου. Και το εισιτήριο. Ουσιαστικά. Ναι. ναι. Στο θεατρικό ναι, 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 σανίδι ναι, ναι, ναι. των Μεγάλων. Το, ναι, ακριβώς. Και ε, βέβαια συνεργάστηκα πάρα πολλά χρόνια μετά με τον Γιώργο Λεμπέσιο, που ήταν ένα ε, παραγωγός αλλά συγχρόνως και θεατράνθρωπος... που ανέβαζε πολλά πράγματα. Και βέβαια και με το Μίνο ε, Βολανάκη ξανασυνεργάστηκα στην «Κυρία από τη θάλασσα» του Ήψεν με την Μπέττι Αρβανίτη. Δεν έκανες όμως μόνο θέατρο. Όχι. Ε, γιατί ήσουν και τυχεροί. Αλλά το... από το θέατρο με επέλεξαν για να κάνω τηλεόραση και να κάνω σινεμά. Δηλαδή από εκεί βλέπανε θεατρικές παραστάσεις μου. Βλέπανε και με πλησίασαν. Ε, για να μου δώσουν ρόλο. Ήσουν τυχερή όχι μόνο <κυρίζει> γιατί α, σου δόθηκε απλόχερα ναι, το απλόχερα. θείο δώρο α, της θεατρικής ευκαιρίας πάνω στο σανίδη, για να δείξει τις ικανότητες σου. Ε, σου δόθηκε και ένα άλλο θείο δώρο. Η δυνατότητα της εποχής που επέτρεπε ναι. και τηλεοπτικές παραγωγές και κινηματογραφικές. <κυρίζει> ναι. Ήταν η εποχή που τα είχε όλα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ήταν ε, μια εποχή που βέβαια, <coughs> κοίτα, απ' τη μια τα είχε όλα, από την άλλη δεν μπορούσες να τα κάνεις όλα. Δηλαδή, ε, κάποιο σύριαλ, ναι με αλλά με κάποιους κανόνες. Δηλαδή, θυμάμαι ότι το να πας σε μια σαπουνόπερα, ή να πας σε κάτι καθημερινό, που τα καθημερινά ήταν λίγο πιο... Ε, ε, χαμηλότερη ποιοτική. στάθμης. Ακριβώς, στάθμις. ναι. Δεν ήταν συγχωρεταίο. Ενώ τώρα μπορείς να τα κάνεις όλα. Μπορεί να πας σε ένα σύριαλ που να μην έχει αυτή την ποιότητα, αλλά να σου δοθεί η ευκαιρία να είσαι σε ένα θεατρικό σανίδι mm -hmm. με ανθρώπους που θα ήθελες να συνεργαστείς. Που να έχουν μια άλλη σοβαρότητα στο χώρο. Δηλαδή ε, και τότε υπήρχαν <κυκ> στεγανά. Ναι. Δεν είναι ότι έτσι εύκολα πήγαινε παντού να παίξει παντού σε όλε τι ε, τηλεοπτικέ. Οι έτσι... δουλειέ όμω ήταν πολλέ. Ε... Δεν ήταν πολλέ. Υπήρχε πληθώρα στι ναι. επιλογέ του ηθοποιού. Η... Εν πάση περιπτώσει, η ανεργία πάντα <clears throat> μάστιζε το κλάδο σα. Αλλά τουλάχιστον στις καλές εποχές υπήρχε πληθώρα επιλογών για έναν ηθοποιό που ήταν ήδη αναγνωρισμένο. Δεν, δεν μπορούσε όμω να τα κάνεις όλα. Αυτό okay. επιμένω. Δηλαδή. Να πα να κάνει τον παρουσιαστή. Mm -hmm. Να πα να κάνει τον τραγουδιστή. Κατάλαβε. Υπήρχαν πράγματα Μάλιστα. που ε, δεν τα πλησίαζε. Η τέχνη αποτιμάται, πιστεύει. Κοστολογείται και αποτιμάται. Βεβαίω. Ε, ε, η ε, κοστολόγηση έχει να κάνει μόνο με το χρήμα. Ε, δεν έχει να κάνει με άλλα κριτήρια. Δυστυχώς. Τα κριτήρια δεν είναι αξιοκρατικά. Ε, δηλαδή, αν ε, κάνεις μια επιτυχία αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, ε, θα έχεις... Ε, το όνομά σου θα είναι πιο ψηλά, θα πρωταγωνιστείς, ε, θα έχεις καλύτερο μισθό. Ε, οπότε, δεν είναι. Ε, ναι, το... Το ζήτημα όμω είναι ότι εσεί που είστε κομμάτι και ζωντανό κύτταρο όλη αυτή τη διαδικασία του θεάματο, ναι. ε, θα έπρεπε να δίνατε αγώνε για να αλλάξουν τα δεδομένα. Ε, Ω εκπρόσωποι ε, τη τέχνη. Ναι, δεν μπορεί να δώσει αγώνα γιατί δεν είσαι εσύ αυτό που βάζει τα χρήματα. Δεν είσαι εσύ αυτό που γράφει. Ε, εσύ εκτελεί. Άρα μόνος. εκεί αρχίζουν και οι συμβιβασμοί. Ακριβώ. Δεν επιλέγει εσύ το τι θα παίξει πέρα από πολύ σπάνιες ε, περιπτώσεις, που πρέπει να είσαι κάτι από αυτά τα δύο που ανέφερα. Δηλαδή, να είσαι εσύ αυτός που δημιουργεί. Ωστόσο, έχεις πει πολλά όχι στην καλλιτεχνική σου Βεβαίως πορεία. πολλά όχι. Βεβαίως. Αυτά τα όχι γιατί υπόθηκαν γιατί από υπόθηκαν τα χίλισο. Γιατί υπόθηκαν, ε, δεν είναι, τέριαζαν στην αισθητική μου. Ε, θυμάμαι, ας πούμε, ε, πολύ μικρή, ενώ είχα πολύ μεγάλη ανάγκη από χρήματα... Ε, να με έχουν καλέσει σε ένα γραφείο για να κάνω μία βιντεοκασέτα, ε, η οποία πληρωνόταν πάρα πολύ καλά. Και εγώ μόνη στη στην Αθήνα, καταλαβαίνεις πώς ήταν τα πράγματα, ε, βασιζόμενοι μόνο στις δικές μου δυνάμεις, γιατί από τα 16 μου έχω αρχίσει και δουλεύω ως προπονήτρια. Ε, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι, ήταν μεγάλο το δέλεαρ των χρημάτων, mm -hmm. μόνο όμως έκανε ένα τηλεφώνημα και μου δόθηκε η ευκαιρία να κοιτάξω γύρω-γύρω στο χώρο, να δω κάποιες φωτογραφίες, κάποια πράγματα που ε, είχε κάνει αυτός ο τηλεοπτικός παραγωγός και έφυγα σιγά-σιγά πριν τελειώσει το τηλεφώνημα, κλαμμένη και λέω «Όχι, εγώ». Δεν θα το κάνω. Λοιπόν, αυτό <χει> μου θυμίζει σκηνή από τηλεοπτική σειρά. Αλήθεια. <laughs> ναι, όντω. Δεν την έχω δει. Δεν, δεν είναι πάντω Άρα όλα όμως... είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή αυτό. Όλα εννοώ. είναι. Μα αλίμονο αν δεν ήταν. Έχει υποστεί πολλά μαρτύρια σε αυτή την επιλογή που διάλεξε. Σε επιλογή ζωή. Ακολούθησε έναν δρόμο δύσκολο. Πάρα πολύ γιατί δύσκολο. Γιατί κακά τα ψέματα. Ο δρόμος του θεάματος είναι ένας... ...πάρα πολύ δύσκολος και δύσβατος δρόμος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος και είναι και πάρα πολύ δύσκολος... ...για το χαρακτήρα που έχω. Γιατί... Ε, ...είμαι... ...ένας ηθοποιός... Ε, ...πάρα πολύ ευαίσθητος. Ε, οι κεραίες μου είναι ευαίσθητες. <laughs> ε, θέλω να βλέπω απέναντί μου... ...δύο μάτια... ...που με αγαπάνε. Είμαι ένα άτομο που έχω έντονη συγκινησιακή φόρτιση και θέλω ε, από τον άλλον που έχω απέναντί μου είτε στην προσωπική μου σχέση είτε στην επαγγελματική μου ε, να αισθάνομαι ότι με εκτιμάει και ότι σέβεται αυτό που κάνω. Αυτό είναι μια αυτονοητή πανανθρώπινη αξία. Βεβαίως. Η Υπάρχουν οποία όμως, δυστυχώς άνθρωποι, δεν υιοθετείται από το σύνολο της ανθρωπότητας. Ακριβώς. Και ειδικά στο χώρο μας πολλές φορές βλέπει ανθρώπους που δεν τους ενδιαφέρει το τι έχουν απέναντι ή δεν τους ενδιαφέρει αν θα πατήσουν επιπτωμάτων ε, αρκεί με το θράσος να πάρουν αυτό που θέλουν. Να καταλήξουν εκεί που θέλουν. Ε, Ωραία λοιπόν. Ναι. Τότε είναι πολύ λογικό. σε ναι. ερώταγε τότε η μητέρα σου και ο πατέρα σου. Εσύ, κορίτσι μου, τόσο ευαίσθητη ψυχή που είσαι, που, που πα να επιλέξει. <laughs> δεν το ξέρανε. Ναι. τι, όσο πιο αθώο είσαι ε, και έξω από τα πράγματα, ε, δεν, ε, δεν, ε, δεν έχει συνέστηση του τι πάει να κάνει το παιδί σου. Ναι, αυτό όμως το. Εγώ, α πούμε, στην κόρη μου, mm -hmm. επειδή ξέρω ότι η τέχνη μα ε, δεν γίνεται έτσι όπως θα θέλαμε να γίνεται ε, και επειδή είναι και αυτή ένα ευαίσθητο παιδί mm. δεν θα ήθελα με τίποτα να ακολουθήσει τα μονοπάτια μου. Από την άλλη ε, έχω πίστη σε αυτό που κάνω και επειδή ε, και από το χώρο αλλά και έξω από τους θεατές, mm. από τους ανθρώπους, τους απλούς που έρχονται και βλέπουν ή που έχουν δει στην τηλεόραση, στο σινήμα, ε, παίρνω ε, αυτό που σου λέω, δυο μάτια που χαίρονται, που χαμογελάνε με το που με βλέπουν, ε, είναι νομίζω η ανταμοιβή μου. Ότι κάτι πάει καλά, κάτι κάνω σωστά. Οι άμυνες σου ποιες είναι? Οι άμυνες μου... Απέναντι σε κάθε τίνο σειρό, παθογόνο, άσχημο... Να, να προσπαθώ να βρω το καλό. Αυτή είναι η άμυνα μου. Αναζητά το φω, δηλαδή. Αναζητώ το φω, ναι. Yeah. Σε Πού το αναζητά και με ποιο τρόπο, ε, Με την καλοσύνη και την αγάπη. Μόνο αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό αλλάζει όλου του ανθρώπου. Ε, πιστεύω ότι οποιοδήποτε σκληρό ε, και οποιοδήποτε θραστή ή άνθρωπος που επιβουλεύεται εκείνη mm. τη στιγμή κάτι από μένα. Πιστεύω ότι ε, το ότι είμαι ένα πλάσμα θέλω να πιστεύω καλό ή τουλάχιστον το καλό να είναι μεγαλύτερο από το, τις κακίες μου, ε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι που με πλησιάζουν γίνονται και αυτοί καλοί μετά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχω απέναντι μου μία πάρα πολύ ευαίσθητη ψυχή. Είμαι. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι, άσχετα αν βάζω λόγια στη μάνα σου και στον πατέρα σου, ναι. ε, ήταν δική μου απορία ναι. ε, και παραμένει. Πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να επιβιώσει ακόμη υιοθετώντα μόνο το καλό και τη συνένεση σε έναν χώρο που κυριαρχείται από θεριά και δαίμονες. Αν ήξερε τη μάνα μου, γιατί ο πατέρας μου δέζει, αν ήξερε τη μάνα μου, ε, όπως κάποιοι άνθρωποι την ξέρουνε, θα καταλάβαινε γιατί άνθρωπο μιλάμε. Ε, ένας άνθρωπος που ε, έχει άλλη φιλοσοφία στη ζωή του, mm -hmm. ε, που πιστεύει ότι τα πλούτη, παιδί μου, τα έχει ο Θεός. Δεν έχουμε τίποτα εμείς, δεν μας ε, ανήκει, ακόμη και δική της περιουσία την έδωσε έτσι, τη χάρισε. Δηλαδή, θα καταλάβαινες με τι έχεις να κάνεις. Λοιπόν, πιστεύω ότι πήρα κάποια πράγματα από αυτή τη γυναίκα. Η οποία γυναίκα έχει φέρει εννιά παιδιά στον κόσμο. Εγώ είμαι η ένατη. Οπότε καταλαβαίνεις τι μοιράζεται, τι έχει μάθει να μοιράζεται αυτή Ενιά η γυναίκα. Εννιά παιδιά. Εννιά παιδιά. Και εσύ η ένατη. Και εγώ η ένατη. Φαντάσου λοιπόν ότι... Η μικρή κακομαθημένη. Η μικρή κακομαθημένη, ακριβώς, ναι. Ε, γι' αυτό κάνω παρέα με πάντα με μεγαλύτερους για να αισθάνομαι πάντα η μικρότερη της παρέας. <laughs> και να με έχουν και κακομαθημένη. Και πολύ καλά κάνεις. <coughs> ναι. Ε, ε, γι' αυτό σε αφήνω να λες ότι είμαστε συνομήλικοι. Συ είπες. Εγώ δεν λέω εγώ, κουβέντα. Ναι. Ε, ε, <laughs> εγώ δεν είπα τίποτα. Στον αέρα τουλάχιστον. <laughs> λοιπόν... ε, ελπίζω να είσαι μικρός. <laughs> 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 ε, είμαι, είμαι. <laughs> δεν μου λες τώρα... <coughs> ε, ε, Ωστόσο, mm -hmm. σε αυτό το το πολλές φορές τρυπάκι, ταξιδάκι του ανταγωνισμού... Mm -hmm. του... Δεν έχω ανταγωνισμούς. Δεν ποτέ. έχω. Θα έπρεπε ίσως. Δεν πήκες ποτέ. Όχι. Ποτέ. Δεν <coughs> επιχείρησες να παραγωνίσεις κάποιον, κάποια, όχι. για να όχι, εμφανιστείς όχι, όχι. εσύ στο προσκήνιο. Όχι. Απλώς ε, με τα χρόνια έμαθα να διεκδικώ το χώρο που μου ανήκει, όχι αυτό που ανήκει στους άλλους, να παραγωνίσω mm. για να ε, με βλέπουν καλύτερα. Ναι. Όλοι έχουν το δικαίωμα <χει> για μια θέση στον ήλιο, ναι. αυτό δηλαδή λες. Δεν αποκλείουμε κανέναν, αλλά θέλουμε όλοι να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Ναι, και έμαθα να το διεκδικώ, αυτό. Τώρα νομίζω ότι είναι yeah. καλό, γιατί... Ε... Γιατί δυσκολεύομαι όμως να σε πιστέψω απόλυτα. Αλήθεια, δεν ε? υπήρξε στιγμή που δεν αισθάνθηκε. Ότι, Ανταγωγή, γιατί γιατί αυτή και όχι εγώ... Γιατί αυτός και όχι Α, εγώ... Α, αυτό αν εμ... το έχω πει. Ναι. Βεβαίως Η... το έχω πει. Βεβαίως το έχω πει. Το έχω πει και το έχω αναιρέσει. Γιατί έτσι. <laughs> γιατί... Ε, ε, δηλαδή, όλα αυτές τις σκέψεις... βεβαίως είναι ανθρώπινο να τις κάνεις. Γιατί έτσι, γιατί αυτό, γιατί... Γιατί τώρα, εγώ τι δεν έκανα σωστά... όμως, στο τέλος, λέω... Να, γι' αυτό. Δηλαδή βρίσκω. Την απάντηση. Απενοχοποιείς εντελώ μετά ε, την απεν, κατάσταση απενωχοποιείς... που έχει απέναντι ναι, στους γεγονός. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Σίγουρα το έχω πει και πολλές φορές και σχεδόν κάθε μέρα, αλλά μετά αμέσω κάνω την αυτοκριτική. Όχι, δεν κινήθηκε σωστά, δεν αυτό, γιατί Α. εσύ είσαι έτσι και δεν πρόκειται να αλλάξει. Για πε μου λοιπόν, αυτό μα τη ε. ε, Αυτή η αυτοκριτική... Πιο πολύ όταν ήμουν σε, είναι βασανιστική. Ήμουν μικρότερη, σε μικρότερη ηλικία. Ε... γενικά είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και ήμουν και πιο αυστηρή. Τώρα, όσο... Ακριβώς, ό, είναι λογικό επειδή προέρχεσαι από το χώρο του ακριβώς, πρωταθλητισμού. Ναι. Ακριβώς. Ακόμη και με τα κιλά που θα πάρω, λέω γιατί, ας πούμε. Και μου λέει, μου λένε, «Μα είναι δυνατόν τώρα, εδώ λίγο και εδώ λίγο, είναι δυνατόν να λες αυτό το πράγμα». Ε, και είναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει να είσαι αυτό που είσαι, ε, λες, εντάξει. <laughs> Βεβαίω υπάρχει και ε, 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 λογοκρίνομαι και ε, ε, υπάρχουν σίγουρα στιγμές που ε, με ε, κατεβάζουν και ε, που αισθάνομαι πιο... Ε, πώς το λένε... <coughs> καταβεβλημένη από καταβεβλημένη τα γεγονότα ναι, και αλλά, τις Αλλά συζητάω και συζητάω και με τους δικούς μου ανθρώπου, και όταν το συζητάς αυτό και το λες και το βγάζεις μετά καταλήγεις ότι δεν είναι τίποτα. Οι δικοί σου άνθρωποι ποιοι είναι, <coughs> όχι ονομαστικά εννοώ, είναι φίλοι, είναι συγγενείς, είναι ε, ο άντρας ε, του βασικά, σου και η κόρη σου. Βασικά, βασικά, είναι τα αδέρφια μου. Εντάξει, δεν είμαστε και με τους οκτώ κοντά, αλλά σίγουρα είναι δύο αγόρια. Με τα κορίτσια είμαστε δύο πιο κοντά. Κορί... Δύο αγόρια και έξι ε, κορίτσια. Ε, Εφτά κορίτσια μαζί μεσένα. με εμένα, ναι. Ε, ε, είμαστε πιο κοντά με τα κορίτσια. Και, ε, αλλά και με συμβουλεύουν και έχουν περάσει κάποιες καταστάσεις. Και... Είναι χαρούμενα παιδιά και τα έχουν καταφέρει στη ζωή τους. Ε, και όλα αυτά, ξέρεις, σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα ότι κάπου υπάρχει ένας δικός σου άνθρωπος. Δικούς σου ανθρώπους στον χώρο του θεάματος έχεις. Έχω, έχω. Έχω κάνει φίλους από το, από το χώρο μας. Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Ε, δεν είναι όπως... Ε, η δική σου άνθρωποι, δηλαδή είτε η σχέση σου, είτε η οι... τα σου. ότι πάντα ελοχεύει σου. ο κίνδυνος των ανταγωνιστικών, όχι, αντανακλαστικών. Όχι, 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 όχι. Κοίτα, άμα δεν βγάλεις ανταγωνισμό, δεν έχεις κιόλα. Εγώ έτσι πιστεύω. Αν δεν βγάλω εγώ σε σένα ότι είμαι ανταγωνιστική, δεν θα σου κάνω, δεν, δεν θα σου το βγάλω αυτό να είσαι κι εσύ απέναντί μου. Αν σου αφήσω το χώρο και σε επιβραβεύσω, ε, στο τέλος θα μου δώσεις και εσύ. Κατάλαβες. Εγώ έτσι ε, μ' αρέσει, έτσι θέλω. Ε, μου είναι πιο εύκολο. Αν θέλεις. Μου είναι πιο εύκολο αυτό το πράγμα. Από το να κάθομαι, να σκέφτομαι, να βασανίζομαι, να μπαίνω σε καταστάσεις θυμού, ε, δεν θέλω καθόλου να τα σκέφτομαι, αυτά τα πράγματα. Έχεις πληγώσει ανθρώπους? Βεβαίως. Βεβαίως έχω πληγώσει. Ναι. Κοίτα, ένας άνθρωπος που είναι ζωντανός, ένας άνθρωπος που θα πάρει ρίσκο, ε, ένας άνθρωπος που δουλεύει, ε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει λάθη, δεν υπάρχει περίπτωση στην πορεία της ζωής του να μην έχει πληγώσει. Ε, Θέλω να πιστεύω ότι... Θέλεις να πεις ότι δεν το έκανες εσκαιμένα ή έγινε και ασκαιμένα κάποια το... στιγμή. Όχι, όχι, ποτέ δεν έγινε ασκαιμένα. Αλλά πολλές φορές, ξέρεις, όταν έχεις πάρει μια απόφαση και ο άλλος δεν είναι σύμφωνος με την απόφασή σου, εσύ σίγουρα θα πληγώσεις. Mm -hmm. Υπήρξε στιγμή στην καλλιτεχνική σου πορεία και καριέρα να είπες «Ως εδώ, τα παρατάω, δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα, αισθάνομαι εξαντλημένη, <κυρίζει> ε, αλλάζω πορεία». Στιγμές, όχι, υπήρχαν στιγμές που πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολες και η συμβίωση μέσα σε ένα καμαρίνι, όσο κι αν ήθελα. Αρχίζω και να... το ακούω πολύ συχνά αυτό. Ναι. Όσο και αν ήθελα να, να πω όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι κάπω αλλιώ. Ε, και το πάνω στη σκηνή. Ε, και οι άνθρωποι δεν είμαστε οι ίδιοι, κανένα δεν είναι ίδιο. Εδώ και με τα αδέλφια έχουμε διαφορέ. Ε, μόνο που εκεί μπορώ να το διαλωστήλω και μετά να αγαπηθούμε. Ε, ένα συνάδελφο δεν μπορείς έτσι, από τη μια να πει: Δεν μου κάνει, ή να μιλήσεις ε, με ειλικρίνεια. Γιατί ανάλογα με αυτόν που έχει ε, απέναντί σου. Οπότε κρατά, κρατά, κρατά μέσα σου. Ε, Υπήρχαν δυσκολίε και στην πορεία μου και, στο, και στα λεφτά και ε, ε, διάφορα πράγματα. Πέρασαν, αλλά ποτέ ίσως επειδή. Ήμουν και τυχερή. Δηλαδή, εκεί που έλεγα, Ό, θα πέσω τώρα, τσακ, υπήρχε κάτι και ξαναανέβαινα. Οπότε. Δάκρυα πολλά. <coughs> πολλά. Άρα πολλά. Ε, και ενώπιον άλλων, ή. Α, ε, όταν είναι... Μπαίνω σπίτι, κλείνω την πόρτα και αρχίζω Όχι τα κλείνω. Και ενώπιον άλλων. Ναι, ναι. Δυστυχώ. Είσαι ευσυγκίνητη, δηλαδή. Είμαι ευσυγκίνητη και πολλέ φορέ δεν πρέπει να δείχνει την αδυναμία σου σε ανθρώπους που ε, μπορεί να, που το μπορούν να να, Που επιβουλεύονται, εν πάση περιπτώσει, ναι, τη θέση σου. Ναι, την αυτή. Ε, και, εντάξει, δυστυχώς δε, αυτό είμαι. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα αν μαλώσουμε, μπορεί να βάλεις και τα κλάματα. Ε, αν με αδικήσεις, ναι. Μπορεί. Ε, δεν έχεις, μπορώ το άδικο. Έχεις έντονο το συνέστημα της δικαιοσύνης μέσα πολύ, σου, έτσι. Πολύ, πολύ έντονο. Και θέλω να, φέρω, να φερθώ δίκαια σε όλους. Τι άποψη έχουν οι άλλοι για σένα λοιπόν, τι έχει πάρει αυτή σου. Δεν έχει πάρει τίποτα. τίποτα. Ναι. έστω το, έχει... το βλέμμα σου, η ματιά σου κάτι, κανένα, Εκτός κανένα από... μορφασμό, καμία χειρονομία. Κοίτα, κοίτα. Ε, μπο, χαριτολογώντας τα λέω ναι, όλα αυτά έτσι, ε, για να μην τα παρεξηγήσεις. Τα, 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 όχι δεν παρεξηγώ τόσο εύκολα. Έχω χιούμορ, ε. μερικέ φορέ το χάνω, αλλά τι περισσότερε έχω. Ε... αυτό που ακούω και από συναδέλφου είναι άγρια παιδιά, για όλου έχω ακούσει. Για τη βάση δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν σου λέει κάτι. Ε, βέβαια. Ναι. Εννοείται πως μας λέει όλους κάτι. Ναι. Οπότε, τώρα, εσύ μπορεί να ρωτήσεις και δέκα ανθρώπους και εγώ να μην έχω ακούσει ή να μην θέλω να ακούσω. Δεν ξέρω. Πάντω ούτε, ούτε αφούνε... και εγώ έχω ακούσει κάτι για σένα. Α, μπράκο. εντάξει, είδε λοιπόν. Σου το επιβεβαιώνω. δεν ξέρω. Τι είσαι ιδιαίτερα αγαπητή πάντω. είσαι ιδιαίτερα αγαπητή και στον καλλιτεχνικό κόσμο και πρωτίστω στο κοινό που σε τιμά. Έτσι, με την ανταπόκρισή του σε κάθε δουλειά που κάνει. Είτε θεατρική, είτε κινηματογραφική, είτε τηλεοπτική. Και αυτό τα λέει όλα. Έτσι πιστεύω. Τώρα δεν μ' αρέσει καθόλου να μιλάω για μένα. Ε τι να κάνω; όμω τώρα, τώρα ήρθε σε μία και εκπομπή. Και τώρα λέω <σκο> πολλά για μένα και έχω κοκκινήσει. Ε, ναι. ήρθε σε μία εκπομπή που ένα ψυχογράφημα θα το κάνουμε. <σκοί> ε. Ο κόσμο τι σου λέει όταν σε αναγνωρίζει έξω στον δρόμο, Χαμογελάει, βάζει τα γέλια. Σκέφτεται διάφορε αστείε σκηνέ. Ε, καλά πράγματα πάντω ακούω. Ναι. Κομωδία ή δράμα. Πάντω μπορεί και τα δύο. Μπορεί άνετα να τα παίξει και τα δύο. Και τα δύο μου αρέσουν. Όπω η ζωή. Εδώ που μιλάμε, μπορώ να βάλω τα κλάματα, γιατί με έχει αδικήσει. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να καταγραφεί και να είναι πάνω στη σκηνή. <laughs> Εκεί <laughs> που <laughs> είσαι μέσα στη χαρά, ξαφνικά να αρχίσει να κλαίσει και να λε τα εσώ ψυχά σου. Έχω προσέξει πάντω ότι. Σε δραματικές σκηνές που έχεις παίξει στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, βάζεις πολύ εύκολα τα κλάματα, τα δάκρυα ρέουν και φαντάζομαι ότι δεν είναι ψεύτικα. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσο εύκολο μου είναι στη ζωή όταν με αδικούν και αισθάνομαι η ε, χτύπη και το αίμα ε, να ανεβαίνει στο κεφάλι ή ο κόμπος να ανεβαίνει εδώ πέρα και να μου κλείνει το λαιμό... Τόσο δύσκολο είναι να συγκεντρωθώ και να βγάλω αληθινή ναι. μία σκηνή που είναι ε, συγκενητική. Δραματική, ναι. ναι. Που, που καλείς να κλάψεις. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί τι κάνεις. Ε, πώς, ε... πώς το καταφέρνεις τελικά. Με πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση. Λίγο να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή μου, δεν... Πάντως δεν φαίνεται αυτό στις σκηνές τουλάχιστον που έχω παρακολουθήσει εγώ, το δάκρυ κορόμιλο. Ε... Μετά από πολύ βασάνισμα, <laughs> μετά από πολύ δυσκολία, mm -hmm. δεν μου είναι εύκολο. Τι σε δυσκολεύει γενικά, είτε στις τηλεοπτικές σκηνές που πρέπει να γυρίσεις, είτε στην θεατρική προετοιμασία. Το να έχω να κάνω με κάποιον που δεν είναι ευγενικό απέναντί μου. Α, εκεί πάλι στις ανθρώπινες σχέσεις ναι, το πας. Ναι, η ευγένεια για μένα είναι το πρώτο. Ε, τώρα εννοεί σε κάτι... Σε... Γενικά, στο τεχνικό κομμάτι, το στο τεχνικό. τεχνικό ερμηνευτικό κομμάτι ή στο κομμάτι της προετοιμασία. Πού δυσκολεύεσαι ή Α, τι δυσκολεύει. σου προκαλεί πονοκέφαλο ε, ενδεχομένως. Ε, το να μάθω τα λόγια μου. <laughs> μου προκαλεί πονοκέφαλο και το να έχω απέναντί μου κάποιον που εκείνη την ώρα θα... Τι ευθύ με το ότι... Για να δούμε, θα τα πει! Oh. Αυτό μπορεί να με τρελάνει. Αυτή η πρόκληση μπορεί να σε Αυτή μπλοκάρει. Προ... Ναι. ναι, 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 με μπλοκάρει. Θέλω εκείνη την ώρα να, είμαστε να νιώσει ο ένας τον άλλον και... Να μ' αφήσει να κάνω τη δουλειά μου και να κάνει όπω εγώ, όταν εσύ έχει μία δυσκολία, δυσκολεύεσαι να με φιλήσει, δυσκολεύεσαι να με ακουμπήσεις, δυσκολεύεσαι να πει μία φράση που συνέχεια κάνει αρδάμ. Ε, σε αφήνω και δεν αρχίζω τι ηρωνίε και τα αυτά, ε, έτσι απαιτώ Συνο... και από τον άλλον. Οι ηρωνίε γίνονται εκ του πονηρού. Με... Όχι, μπορεί να είναι και του χαρακτήρα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να είναι. ή περιπεκτικά πιο... έτσι για να γελάσουμε, α ε... Σου έχει συμβεί. Ναι, σου είχε είχε συμβεί αυτό να... να σε φέρει αυτό... σε δύσκολη θέση σκόπιμα, εσκεμένα, θέλω να πω με, ναι, ναι, ναι με ναι, ναι, εμπάθεια, ναι. με κακία ναι, για να σου δημιουργήσει αυτό. πρόβλημα. Ναι, μου έχει συμβεί και αυτό. Ναι. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί. Έπρεπε να μην ακούω από τη μια και από την άλλη να είμαι συγκεντρωμένη. Δεν σε χώνευε. Ω, oh, νομίζω ότι γενικά ήταν έτσι, σαν χαρακτήρας. Μάλιστα. Yeah. Ξέρεις, <coughs> υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, τώρα μυστερευόμαστε, ε, αυτό το πράγμα το σχένομε. θα πω τώρα. <laughs> υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ε, είναι με τους αλ... από πίσω, και κάνουμε πηγαδάκι. Και υπάρχουν και στις σχέση και, και έξω θα το δει αυτό. Και στου φίλου σου. Μπορεί να υπάρχουν και στους φίλους Που πίσω από την πλάτη σου ή λίγο να στρίψει. Καν... Αυτό. Αυτό το μισό. Το μισό. Με φέρνει σε αμηχανία, με φέρνει σε δυσκολία και ε, προσπαθώ ε, να μην το σκέφτομαι. Ε, όταν είναι έξω και πίνουμε ένα ποτό, πάρα πολύ ωραία. Όταν είμαστε στη δουλειά όμως και πρέπει να συγκεντρωθείς και ακούω πίσω από την πλάτη, ε, μπορεί να με αποσυγκεντρώσει και να... Να σε ισοπεδώσει. Και ναι, να με... να με κάνει να αισθάνομαι καλά και να μην αποδώσω έτσι όπως θα ήθελα να αποδώσω. Αποκάλυψες όμως α, την αχύλιο πτέρνα σου τώρα. Νομίζω ότι όλοι την ξέρουν. Την που μπορεί να κάποιοι μου. να την εκμεταλλευτούν. Νομίζω πω όλοι, όλοι την ξέρουν. Και είμαι τόσο καθαρό βιβλίο, ανοιχτό βιβλίο, όπω το λένε, ε, που δεν κρύβω κιόλα. Δεν πάω δηλαδή. Εγώ είμαι και να, να μπω με τζαμπουκά, όπω το λένε. Ωραία λοιπόν. <στολίες> Άλλε δυσκολίε που ενδεχομένω έτσι να σου δημιουργούν περίεργα συναισθήματα και δυσπραγία στην εκτέλεση του καλλιτεχνικού καθήκοντο. Είπα, η Αγένεια δεν το είπα. Είναι πολύ σημαντικό. Την, την Αγένεια την έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον 10 φορέ σε αυτήν ναι. την συνέντευξη. Τόσο σημασία δίνει στην Αγένεια. Ναι, δεν δίνει εσύ. Φυσικά και δίνω. Δεν είναι πολύ σημαντικό Φυσικά το να και είσαι δίνω. σε έναν χώρο που ε, σου φέρονται πάρα πολύ όμορφα και πρέπει να. Όχι, πρέπει και θέλει κι εσύ να ανταποδώσει. Ενώ όταν είσαι κουρασμένος και σου φωνάζουν, σου φέρονται ε, σαν να είσαι ο τελευταίος ε, των τελευταίων. Δηλαδή, ο κείμενο στο οποίο και μια επιβράβευση, ένα χτύπημα στον νόμο, ένα μπράβο. Εγώ θεωρώ ότι η ευγένεια είναι το σημαντικότερο κριτήριο ναι. α, της παιδείας και της καλλιέργειας ενός ανθρώπου. Θα σου φέρω παράδειγμα. Είμασταν... Και ειδικά όταν αυτό ο άνθρωπο κατέχει και μια θέση εξουσία. Εκεί. Ήμασταν ε, ε, στα γυρίσματα. Πολλέ φορέ έχει συμβεί να κάνω γυρίσματα με τον Μιχάλη το Ρέπα και το Θανάση τον Παπαθανασίου. Λοιπόν, κάθε φορά μετά, όχι μόνο σε μένα, σε όλα τα παιδιά έτσι, που ήμασταν, κάθε φορά που τελείωνε ένα πλάνο, υπήρχε ένα χειροκρότημα και ένα μπράβο. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο να τελειώνει μια σκηνή και ο άλλο να σε επιβραβεύει. Υπάρχει περίπτωση την επόμενη φορά, τη, την επόμενη σκηνή, να μην την κάνει ακόμα καλύτερη. Ε, υπάρχουν και περιπτώσει όταν τελειώνει η σκηνή, κάποιο να σε βρίσκει δηλαδή. Ε, και να σε διαολοστέλνει. Προσωπικά όχι, αλλά να ακούς διαολοστολίδια και βρεσίδια δεξιά και αριστερά και ένα, ε, ένα πράγμα έτσι λίγο. Ε, που σε κάνει να τρομοκρατήσει. Ε, δεν είναι και, ναι. το, και η, η, η πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Δηλαδή, αν ερχόμουν εδώ, όλα τα παιδιά ήρθαν εδώ πέρα, μου μιλήσανε. Εμεί, μια χαρά, σου φερθήκαμε. Μια και χαρά, και ε. μια χαρά. Ναι, να μου πει ο ένα που δουλεύει, που δουλεύει ο άλλο, αυτό το ένα. Δεν είναι πολύ όμορφο. Φυσικά και είναι. Ναι, να βγάλουμε μια φωτογραφία, να. Βγω... Ε, τώρα, αν ερχόμουν όπου. Ε, ναι, ήρθε, οχ. Ε, ναι, ε, έλα, τε, τελειώνουμε, ε, έλα. Ε, θα έλεγε τώρα. Εγώ δεν είμαι πολύ της φωνής. Εγώ είμαι της αγκαλιάς, της, ε, της ε, καλής ε, κουβέντας, ε, της ε, ε, μπράβο. Αυτό είμαι. Αυτό ήθελα από μικρή. Να είμαι επιβραβεύεις και εγώ να σου κάνω το καλύτερο. Αν μ' άρχιζε στι φωνέ και τα αυτά, δεν υπήρχε περίπτωση να βγω από το καβούκι μου. Φοβισμένη, γεννήθηκα. Φοβισμένη, θα πεθάνω. Καλά. Η ειλικρίνειά σου πάντω είναι αφοπλιστική. <κυρίου> Οφείλω να το πω δημόσια και να το επισημάνω δηλαδή. Γιατί η δημόσια το βλέπει και ο κόσμο ούτω ή άλλω. Έτσι είσαι και στην προσωπική σου ζωή. Έτσι είμαι <κυρίου> ειλικρινή. Ό,τι έχει να πει το λε. Ό,τι αισθάνεσαι άνθρωποι. το λε. Ναι, Ό,τι σε ενοχλεί το λε. Που είναι αληθινή. Και μ' αρέσει και στη σκηνή επάνω να είμαι αληθινή. Αυτό. Μ' αρέσει η αλήθεια. Σε Αν και το κάνει. αγαπημένο μου mm -hmm. βιβλίο ήταν το ψέμα. <laughs> γιατί το λες αυτό. Αντιφατικό με αλλά δεν ναι, υπάρχει λόγος που είναι ξέρεις, αντιφατικό. γιατί. Γιατί όταν ήμουν μικρή, πολλές φορές, έλεγα διάφορα ψηματάκια. <coughs> τα κατασυνθήκη <coughs> Ναι, τα κατασυνθήκη Και μετά... Ε, τα σκεφτόμουν, δεν κοιμόμουν, αυτό, γιατί να πω αυτό, γιατί να πω εκείνο, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Και ε, έλεγα, όχι, την επόμενη φορά θα πω την αλήθεια. Γεννηθήκαμε για να λέμε την αλήθεια, για να είμαστε αυτό που είμαστε. Και όσο μεγαλώνω, είμαι αυτό που είμαι. Με αυτές τις αρχές <χαι> και με αυτές τις αξίε διαπαιδαγώγησες και την κόρη σου, η οποία πλέον τώρα βρίσκεται στην εφηβική νεότητα, δεν ξέρω αν τη διαπαιδαγώνησα. Και ότι σας. αυτό συνεπάγεται, έτσι, ναι, είναι για την εφηβική 14. νεότητα και ναι, φάση ναι, που ναι, περνάνε ναι, τα ναι. παιδιά. Με αυτές τις αξίες, με αυτό τον αξιακό κώδικα. Δεν ήμουν ποτέ από πάνω στο να τη συμβουλεύσω. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ όριμο για την ηλικία της παιδί που βλέπει πώς αγωνίζεται η μαμά τη, ο μπαμπάς της. Ε, βλέπει πώς είναι το περιβάλλον και γι' αυτό έγινε... Πολύ όριμο παιδί και με μια ειλικρίνεια που σε αφοπλίζει. Σαν τη μαμά. Σε αφοπλίσα. Άρα το μήλο <laughs> έπεσε κάτω από τη μιλιά, έτσι. Σε έχω αποπλήσει. Ε, Με έχει εντυπωσιάσει ευχάριστα. Ωραία. Ε, γιατί Χαίρομαι. έχω την πείρα να αξιολογήσω α, τον συνεντευξιαζόμενο, πότε υποκρίνεται, πότε υποβίεται και πότε μιλάει ανοιχτά και ξεκάθαρα. Ωραία. Χαίρομαι. Και πώς και αγραφεί τον εαυτό του. Έχεις κλάψει πολύ από ανθρώπους. Mm. Από ανθρώπινες συμπεριφορές. Και σε καλλιτεχνικό και σε προσωπικό επίπεδο. Έχεις προδοθεί, έχεις uh, και... πληγωθεί, έχεις uh, στριμωχτεί. Ψυχολογικά. Σε επαγγελματικό επίπεδο δεν έχω κλάψει. Δεν έχω κλάψει ε, στα πατώματα mm -hmm. <laughs> να πενθήσω. Ε, δεν ξέρω γιατί, εντάξει, στεναχωριέμαι, ναι, λέω γιατί κρίμα, αλλά πάμε παρακάτω. Σε προσωπικό επίπεδο έχω κλάψει, αλλά ήξερα από την αρχή ότι θα κλάψω. <laughs> Ναι. Δέχτηκες ε, να αυτοθυσιαστείς δηλαδή. Ναι. Ε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ε, ήξερα από την αρχή ότι θα με οδηγήσει mm -hmm. εκεί. Ήταν λάθος επιλογή, αλλά εγώ ήθελα να την κάνω αυτή τη λάθος επιλογή. Οπότε, μετά, όταν τα βλέπεις απ' έξω, δεν σου μένει αυτό, δεν, ναι, ότι, «Αχ, πώς με πλήγωσε». Αυτό ξέρεις τι σε πλήγωσε. Κολλά στο παρελθόν. <coughs> Γενικά, όταν λέω στο παρελθόν, σε όλες τις καταστάσεις, τις τραυματικές που ενδεχομένως... Ε, όχι, όχι. όχι α, ...να τέτοιο. υπήρξαν στη ζωή σου και εκεί. Να έχεις εμονές και... Όχι, όχι, δεν έχω Να επαναλαμβάνει εμονές... τη σκέψη. Όχι, εμονές δεν έχω. Δεν κολλάω, αλλά σίγουρα ε, το παρελθόν έρχεται κάποιες στιγμές. Νοσταλγικά στιγλές. το Νοσταλγικά. Νοσταλγικά. Αυτό που ε, με έχει πειράξει και που έχω κάνει τα λάθη, ε, φροντίζω να μην τα ξανακάνω. Αν και δύσκολο, γιατί ναι, έχω μια επιπολαιότητα και μια ανοριμότητα σε αυτά. Ε, αλλά α, πιστεύω ότι είμαι σε καλό δρόμο. Ε, αυτοψυχανάλυση είπες ότι mm. δεν έχεις κάνει. Ή εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εννοεί κάποιον ειδικό. Όχι, Η... αυτό ψυχανάλυση. Αυτό... Μόνη σου, μόνη ε, ε, Εγώ μόνη μου, ναι. Ε, κάθε ψάχνεσαι. μέρα. Ψάχνει, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ναι, κάθε μέρα. Αλλά δεν ε, έχω. Ε, δεν έχω καταλάβει ακόμη. Δεν σε έχει καταλάβει ακόμη. Ε, δεν έχω. Έχω πολλά ψάχνει να τη βρει ακόμη, τη βάσο. Ε, ψάχνω να τη βρω. Ε, Πολλέ φορέ κάνω πάλι αυτό που σου είπα. Επιπολαιότητες που δεν θα έπρεπε ούτε στην ηλικία μου, αλλά ούτε και λόγω εμπειριών. Αλλά εντάξει. Και, και εκεί αρχίζω να σκέφτομαι. Την υπομένει δηλαδή σε αυτό το τι κομμάτι. Φταίει. Τι φταίει. Τι φταίει. <κυκλή> τι φταίει. Είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν ξέρω, είναι το DNA. Συμβιβάστηκε με το DNA, Μάλλον με ναι. την κληρονομικότητα είναι το πιο, του. Το πιο εύκολο. Το πιο, βολικό, <laughs> έτσι. το πιο βολικό, ναι. Τι άλλο είναι βολικό στη ζωή σου. Σα αρέσει να ξεβολεύεσαι. Όχι. Δεν μ' αρέσει, αλλά πάρα πολύ εύκολα ξαναβολεύομαι. Κάτσε με μπέρδεψε τώρα. <laughs> Δεν μ' αρέσει να ξεβολεύει. Ναι, μόλι ξεβολευτεί, μετά βρίσκει γρήγορα τρόπο να ξαναβολευτεί. Αλλά εύκολα, γρήγορα. Σε προσάρμοστη, εννοείται. Αυτό, αυτό. Ναι. Προσαρμόζομαι εύκολα στι ε, δύσκολε καταστάσει. Αυτό. Ναι. Ε, <coughs> τι είναι ενοχλητικά. Ε... Ξεβόλεμα για σένα. Α, να χάσεις τα, τις σταθερές σου. Αυτό είναι το ξεβόλεμα. Ε, οι σταθερές σου ποιες είναι. Ε, οι μου, δικές σου ή οι προσωπικές σου. Γιατί για τον καθένα είναι διαφορετικές. Η σχέση μου, ε, η καθημερινότητά μου, ε, όλα όσα έχουν να κάνουν με το παιδί. Λίγο πολύ όμως για όλους μας τα ίδια είναι. Ναι, φαντάζομαι. Τα ίδια είναι. Ε, <coughs> Οι ανθρώπινες σχέσει παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πολύ. Στη ζωή σου το είπες και νωρίτερα. Ο έρωτας Θαλώ. και η αγάπη... Είναι πολύ σημαντικό, είναι ε, πηγή έμπνευση ο έρωτας. Αν είμαι καλά στα προσωπικά μου, ε, νομίζω ότι όλα γύρω ανθίζουν. Ε, α, εντάξει, <laughs> τώρα με αποστόμωσες. <laughs> τώρα με αποστόμωσες. Γι' αυτό επέλεξες α, την τωρινή θεατρική... Παράσταση. Ε, τι εννοεί. Σε αγαπάω. Χωρί αλλά, εγώ θα έλεγα. Λοιπόν, σε αγαπάω, αλλά. Ο Φώτης, Μπάρο και μπάτσο. Με αδυναμία στα μεγάλα. Ο μάγο. Αλλά ένα δικηγόρο είναι πάντα χρήσιμο. Η νύμα. Κουμπάρα, δικηγόρο και ξυπασμένη. Η κυκίτσα. Κουμπάρα και πολύτριο. Επιγραμματικά. Ένα καρακατιναριό. Την επέλεξα γιατί είναι μια, ένας πάρα πολύ ωραίος ρόλος, ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και υπάρχει και μια ανοιχτή αγκαλιά. Γι' αυτό την επέλεξα. Πιανού. Ολωνών. Ολωνών. Όλων των συντελεστών. Ε, και του κόσμου να υποθέσω, έτσι. Φαντάζομαι πως ναι, γιατί το έχει αγαπήσει αυτό το έργο, το έχει ξαναδεί, το έχει αγαπήσει πολύ, το έχει χειροκροτήσει, οπότε... Ναι. Αυτές οι ρημάδες οι ανθρώπινες σχέσεις με το «Σ' αγαπάω» και το «Σ' αγαπώ» είτε συνηρημένο είτε ασυνέρετο. Mm. Ε, προτιμώ το «Σ' αγαπάω» γιατί γεμίζει. Εγώ πάλι προτιμώ το «Σ' αγαπώ» mm. γιατί είναι πιο αποφασιστικό. Και το «Αγαπάω» όμως κρατάει πιο πολύ. <laughs> είναι πιο χορταστικό. Ε, ναι. <laughs> Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. <laughs> Έχουμε τόσα που μας ενώνουν άλλωστε. Το... Το πρόβλημα όμως είναι, όπως είπα, αυτές οι ρημάδες στις mm. οι ανθρώπινες mm. ε, που απασχολούν όλο τον κόσμο, όλους μας, καθημερινά, καθημερινά, σε όλα τα επίπεδα και πόσο μάλλον όταν υπησέρχεται και ο αίρος μέσα, δηλαδή όταν πας να πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικές. Νομίζω ότι αυτό που λέω εγώ, ότι αν είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή, νομίζω ότι ισχύει για όλους. Αν ε, δεν περνά καλά μέσα στο χώρο σου, στο σπίτι σου και με τον σύντροφό σου, νομίζω ότι αυτό αμέσω. Ε... Αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται. Στο βλέμμα σου, έτσι, στη συμπεριφορά έτσι. σου. το καταλαβαίνει ο άλλο. Δεν σου λέει, Α, ομόρφινε. <laughs> <laughs> Τι κάνει έναν άνθρωπο να ομορφαίνει. Δεν είναι ο έρωτα. Δεν είναι το να περνά καλά. Έτσι δεν είναι. Ε, έτσι και στο έργο. Δεν μου λες, εσύ στη ζωή σου πόσες φορές έχεις παρά <laughs> Του τέστην πόσες φορές έχεις ερωτευτεί. Ε, είσαι από τους ανθρώπους πούμε, που ερωτεύεσαι κάθε εβδομάδα. Όχι. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσει. περιπτώσεις. Είμαι και το... το εννοούν όταν το λένε. Μακροχρόνιων σχέσεων. Ναι, θέλω να πω το εννοούν όταν το λένε. Δεν ναι, το λένε βεβαίως, έτσι. βεβαίως. Μου έχει τύχει και εμένα. Να κάνουμε ανθρώπου που το εννοούσαν. Ε. Για μία εβδομάδα. <laughs> <Για> μία... <laughs> Όχι, μία εβδομάδα, αλλά... Ναι. Που το εννοούσανε. Είσαι τη σταθερή πορεία. Ναι, ναι, τη σταθερή. Προπονεί τη φαντασία σου. Πολύ. Πάρα πολύ. Όπω προπονήθηκε και η ίδια και όπω προπόνησες και άλλε ναι. αθλητρίε, οι ναι. οποίε μάλιστα. <coughs> Φτάσανε και πολύ ψηλά. Φτάσανε και πολύ ψηλά. Ναι, ναι. Ε, και μάλιστα. Ένα παράδειγμα, η Μαρία Ιπαγκάλου. Ήταν ένα παιδί το οποίο. Ε, ήταν έτοιμο να φύγει από κάποιον άλλο σύλλογο και την είδα και της λέω, έλα να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Και έφτασε να είναι 7η ή 8η Ολυμπιονίκη στη Σεούλ, στην Κορδέλα. Οπότε, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ε, πάντα είχα ως κριτήριο το να βλέπω τι, αυτό που σου έλεγα, τι κρύβεται πίσω από έναν κακό άνθρωπο, κρύβονται πολλά πράγματα άλλα. Από έναν αθλητή που μπορεί να ε, μην έχει κάποια ανοίγματα ή να μην έχει κάποια χάρη, να κρύβονται κάποιος χαρακτήρας πάρα πολύ σταθερός, ε, που σημαίνει ότι θα πάει μπροστά, πολύ δυνατός, που να λες, σε αυτόν μπορώ να βασιστώ τον αθλητή. Δηλαδή, ε, πάντα... Έβλεπα λίγο λίγο παρακάτω. Τι εύχεσαι για το τώρα και το αύριο. Εύχομαι υγεία. Εύχομαι ε, να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά, χαρούμενοι με αυτά που έχουμε. Και να μην με πιάνει άγχος για αυτά που δεν έχω. Ε, ή αυτά που δεν μπορώ να δώσω στο παιδί μου. Ή αυτά που δεν μπορώ να δώσω στους ανθρώπους γύρω μου. Να είμαι ικανοποιημένη γιατί βλέπω γύρω μου τι υπάρχει, βλέπω την αγωνία των ανθρώπων, βλέπω την αρρώστια και την ψυχική και τη σωματική ε, και θέλω να είμαι ικανοποιημένη με αυτά που έχω. Εγώ σου εύχομαι ποτέ να μην αποκτήσεις Α, δύσκολες σε έγνοιες σε και ο Θεός να σου δίνει πολύ. πάντα και σε καθημερινά ευχαριστώ. απλόχερα ό,τι επιθυμείς για την προσωπική και οικογενειακή σου ευτυχία. Σε ευχαριστώ και εγώ στο εύχομαι να έχεις αυτά που θέλεις, να έχεις τη ζωή σου, να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις και να μην έχουμε παραπάνω αγωνίες για... Να χαιρόμαστε τις επιτυχίες έτσι, των παιδιών μας. Έτσι αυτό, να τις χαιρόμαστε. Και έχει και ένα υπέροχο γιο. Σε ευχαριστώ μην, πολύ. Και μικρός όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα... <laughs> Εντάξει, και εσύ μια υπέροχη κόρη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, χάρηκα πολύ για την απόψηνή χάρηκα. κουβέντα που κάναμε. Και εγώ χάρηκα. Αυτό που έχω να επισημάνω για σένα είναι ότι είμαι πολύ τυχερός που σε γνώρισα. Ω, oh, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα γίνουμε φίλοι. Δεν Αλήθεια. υπάρχει περίπτωση να μην γίνουμε φίλοι. Σίκουρα. Είμαι, είμαι πεπισμένο. Δεν είναι δηλαδή. μονολόγια. Όχι, δεν είναι μονολόγια. Έλα μια αγκαλιά. Σε ευχαριστώ πολύ. <laughs> σε ευχαριστώ εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Thank <laughs>